Παράλληλη κύκλη και μεσημβρινή. Γεωγραφικό πλάτος. Γεωγραφικό μήκος. Δίκτυο συντεταγμένων. Οι φανταστικές οριζόντιες κυκλικές γραμμές που ορίζονται στην υδρόγειο σφαίρα ονομάζονται παράλληλοι κύκλοι. Ο μεγαλύτερος παράλληλος κύκλος είναι ο ισημερινός, ο οποίος σαν μια φανταστική γραμμή χωρίζει τη Γη σε δύο ίσα μέρη, στο βόρειο ημισφαίριο και στο νότιο ημισφαίριο. Οι φανταστικές κυκλικές γραμμές που συνδέουν τους δύο πόλους της Γης ονομάζονται μεσημβρινοί. Ο μεσημβρινός που περνάει από το αστεροσκοπείο του Greenwich του Λονδίνου έχει οριστεί ως ο πρώτος μεσημβρινός και με βάση αυτόν ορίζουμε στη Γη το δυτικό και το ανατολικό ημισφαίριο. Γεωγραφικό πλάτος ενός τόπου είναι η απόσταση του παράλληλου κύκλου που περνά από τον τόπο αυτό από τον ισημερινό. Το γεωγραφικό πλάτος χαρακτηρίζεται βόρειο ή νότιο, ανάλογα σε ποιο ημισφαίριο βρίσκεται ο παράλληλος κύκλος. Ο μεγαλύτερος παράλληλος κύκλος είναι ο ισημερινός και όσο απομακρυνόμαστε από αυτόν πηγαίνοντας προς τους πόλους, το μήκος των άλλων παραλλήλων μειώνεται. Το γεωγραφικό πλάτος μετριέται σε μοίρες, από 0 μοίρες έως 90 μοίρες βόρεια και από 0 μοίρες έως 90 μοίρες νότια. Ο ισημερινός έχει γεωγραφικό πλάτος 0 μοίρες. Γεωγραφικό μήκος ενός τόπου είναι η απόσταση του μεσημβρινού που περνά από τον τόπο αυτό από τον πρώτο μεσημβρινό. Το γεωγραφικό μήκος χαρακτηρίζεται δυτικό ή ανατολικό ανάλογα σε ποιο ημισφαίριο βρίσκεται ο μεσημβρινός. Το γεωγραφικό μήκος μετριέται επίσης σε μοίρες από 0 μοίρες έως 180 μοίρες δυτικά και από 0 μοίρες έως 180 μοίρες ανατολικά. Ο πρώτος μεσημβρινός έχει γεωγραφικό μήκος 0 μοίρες. Οι παράλληλοι και οι μεσημβρινοί, όπως αποτυπώνεται στον χάρτη, διασταυρώνονται μεταξύ τους, σχηματίζοντας ένα νοητό δίκτυο γραμμών, το οποίο λέγεται δίκτυο συντεταγμένων. Μετρώντας την απόσταση σε μοίρες ενός παράλληλου κύκλου, από τον ισημερινό ορίζουμε το γεωγραφικό πλάτος. Αν μετρήσουμε την απόσταση ενός μεσημβρινού από τον πρώτο μεσημβρινό, ορίζουμε το γεωγραφικό μήκος. Το γεωγραφικό πλάτος και το γεωγραφικό μήκος αποτελούν τις γεωγραφικές συντεταγμένες ενός τόπου. Οι γεωγραφικές συντεταγμένες μας βοηθούν να εντοπίσουμε την ακριβή θέση ενός τόπου πάνω στη Γη. Ας προσπαθήσουμε να βρούμε τις γεωγραφικές συντεταγμένες της πρωτεύουσάς μας, της Αθήνας. Αφού πρώτα εντοπίσουμε τη θέση της πόλης στον χάρτη, μετρούμε την απόσταση σε μοίρες από τον ισημερινό και βρίσκουμε το γεωγραφικό πλάτος. Παρατηρώντας ότι η Αθήνα βρίσκεται στο βόρειο ημισφαίριο, ξέρουμε ότι έχει βόρειο γεωγραφικό πλάτος. Στη συνέχεια, μετρούμε την απόσταση πάλι σε μοίρες από τον πρώτο μεσημβρινό και βρίσκουμε το γεωγραφικό μήκος. Καθώς η Αθήνα βρίσκεται στο ανατολικό ημισφαίριο, συμπεραίνουμε ότι έχει ανατολικό γεωγραφικό μήκος. Με βάση τις μετρήσεις, προκύπτει ότι οι γεωγραφικές συντεταγμένες της Αθήνας, κατά προσέγγιση, είναι 38 μοίρες βόρειο γεωγραφικό πλάτος και 24 μοίρες ανατολικό γεωγραφικό μήκος.